Στα τέλη του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τα 10 συνολικά κτίρια του ΙΤΕ, 4 στο Ηράκλειο, 2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο, 1 στο Σκίνακα και από 1 σε Πάτρα και Ιωάννινα. Κατά την επίσκεψή της σήμερα στο Ίδρυμα, η Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις εκτελούμενες εργασίες για τα 4 από αυτά που βρίσκονται στο κάμπους του Ηρακλείου. Πόρους οι οποίοι αγγίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ στο Ηράκλειο, με 4 κτίρια, κτηριακές υποδομές και συνεδριακό κέντρο που θα κατασκευαστεί, αλλά και σύνολο 56 εκατομμύρια στα υπόλοιπα ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλη την Ελλάδα που ανήκουν στο ΙΤΕ. Η κυρία Ράπτη, συνοδευόμενη από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Κοινοτομίας, επανέλαβε τη στήριξη της πολιτείας στο έργο που γίνεται στο ΙΤΕ, με την επισήμανση ότι κάθε έρευνα στόχος είναι να αποδώσει στην κοινωνία τα αποτελέσματά της σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία, την τεχνολογία, τον αγροτικό τομέα ή και το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Και το ΙΤΕ υλοποιεί συγκεκριμένα εμβληματικά έργα τα οποία ασχολούνται και με την ιατρική ακριβίας, δηλαδή το πώς θα μπορούμε να έχουμε εξατομικευμένες θεραπείες για πολύ σημαντικές ασθένειες χρησιμοποιώντας το γονιδίωμα του ανθρώπου, όπως είναι ο καρκίνος, όπως επίσης και άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες, τις οποίες ερευνά, όπως είναι το Alzheimer και το Parkinson, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τα ερευνητικά του αποτελέσματα όσο γίνεται περισσότερους συμπολίτες μας. Ως πολιτεία θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και την εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και τη δυνατότητα των ερευνητικών κέντρων να παράξουν εταιρείες τεχνοβλαστούς, να μετατρέψουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα που θα δώσουν λύση για την κοινωνία και θα υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη. Τα κτίρια του κάμπου στο ΙΤΕ στο Ηράκλειο έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν μορφή, με τον πρόεδρο του Ιδρύματος να εξηγεί ότι με την ολοκλήρωσή τους θα μεταμορφώσουν το ΙΤΕ, που θα είναι πιο ισχυρό, επισημαίνοντας ότι από τους βασικούς στόχους είναι να φιλοξενήσουν επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Πραγματικά θα υπάρξει μια, θα έλεγα, μεταμόρφωση. Το ΙΤΕ μπορεί πλέον να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, ισχυρότερο, με 10 Ινστιτούτα, με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. Θα μπορούν να φιλοξενήσουν νέους επιστήμονες που θέλουμε να προσελκύσουμε από το εξωτερικό για να ανασχετίσουμε το brain drain, όπως ξέρετε, να έρθουν νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα, εδώ στο ΙΤΕ, να εργαστούν, όχι μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά οπουδήποτε υπάρχουν Ινστιτούτα του ΙΤΕ.